Συμπληρώθηκε ήδη ένας μήνας από τις φωνικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, Μάτι και Νέος Βουτσάς, που άφησαν πίσω τους 96 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και νοσηλευόμενους και τεράστιες υλικές ζημιές. Αίσθηση προκαλεί, όπως αποκαλείται ο Ελεύθερος Τύπος, ότι το πρώτο έκτακτο επίδομα των 586 ευρώ στους πυρόπληκτους για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών δεν έχει δοθεί ακόμη σε κανέναν. Τα επιδόματα αυτά δεν έχουν πιστωθεί ακόμη στο λογαριασμό του Δήμου. Τα περιμένουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι στιγμής τίποτα, λέει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Δήμου Μαραθώνα, Διονυσία Κανελοπούλου. Την δυστοκία επιβεβαίωσαν και οι πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ίσως και να είναι ένα θέμα ωρών να καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Έχουμε εγκρίνει την πίστοση των χρημάτων και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. 4.239 είναι οι αιτήσεις των πυρόπληκτων για το επίδομα, όμως μόνο 1.622 έχουν εγκριθεί.